Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μεταφέρω έναν ειλικρινή αγωνιστικό χαιρετισμό σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη που εμάς τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα μας γεμίζει με μεγάλη ελπίδα ότι και αυτή η επίθεση της κυβέρνησης στα ζητήματα που έχουν να κάνουν συνολικά με την υγεία και κυρίως τα ζητήματα της ψυχικής υγείας που βρισκόμαστε όλο και περισσότεροι και καθημερινά και πιο έντονα αντιμέτωποι, θα αποκρουστεί, θα αποσυρθεί, θα μείνει στα χαρτιά με τον μεγάλο αγώνα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί από κοινού, εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές, εργατική τάξη συνολικά, αλλά και αυτοί που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης και εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως που μπορώ να πω εγώ πολύ σύντομα και να κλείσω με αυτό είναι ότι δεσμεύομαι ότι φεύγοντας από εδώ θα πάω στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και θα βάλω ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο όχι μόνο να βγάλουμε δελτίο για να γίνει γνωστό όπως πολύ σωστά που υπόθηκε και είναι πολύτιμο σε όσο το δυνατόν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας γιατί είναι ένα από τα κόλπα τους, αλλά επειδή έχουμε δει ότι η κυβέρνηση αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες, όταν βλέπουν κλίμα ξεσηκωμού, χρησιμοποιούν την καταστολή, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να πάρει απόφαση συμμετοχής στην απεργία στις 16 του μήνα, προκειμένου να καλύψει όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας που δεν καλύπτονται από την αδερφή σαν δημόσιοι φορείς, για να μην γίνει βήμα πίσω σε αυτόν τον αγώνα και ταυτόχρονα να καλέσουμε όλα τα σωματεία μέλη μας να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάει τώρα και στον δρόμο πραγματικά αυτή η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να κάνει πίσω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλές αποφάσεις να έχετε.